Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr υπέρ της εξομοίωσης των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις με τους πραγματικούς που βρίσκονται στα επίπεδα του 17% τάσεται ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφων Αλεξιάδης. Μιλώντας στο insider.gr παραδέχεται ότι η υπερβολική φορολόγηση στις περιπτώσεις των καπνικών, των καυσίμων αλλά και των τελών κυκλοφορίας έφερε αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ τονίζεται εκτός από τους μειωμένους συντελεστές για την προσέλκυση επενδύσεων απαιτείται και σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Σε μονομαχία για δύο έχει εξελιχθεί κούρσα για την Εθνική Ασφαλιστική, αφού η Κινέζικη Φωσούν και η Ελληνοαμερικανική Κάλαμος Exit Partners υπέβαλαν βελτιωτικές προσφορές όπως και του ζητήθηκε. Η Goldman Sachs και Morgan Stanley, που τρέχουν τη διαδικασία, εξετάζουν τα νέα δεδομένα με στόχο η Εθνική Τράπεζα να έχει επιλέξει τον προτιμητέο επενδυτή μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Πηγές από την Τράπεζα αναφέρουν ότι σε όλες τις πλευρές επικρατεί αισιοδοξία και τονίζουν ότι η αβεβαιότητα που επικράτησε μετά το Eurogroup της 22 Μαΐου δεν κατάφερε να κάμψει τον ενδιαφέρον των δύο διεκδικητών. Σε υψηλή πολιτική διαπραγμάτευση βάζει το ζήτημα της ελάμψης του ελληνικού χρέους η κυβέρνηση, προσδοκώντας ακόμα λύση είτε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου είτε στη Σύνοδο Κορυφής της 22 του ίδιου μήνα. Η ελληνική πλευρά θέλει να αποφύγει να της επιβληθεί μια λύση που θα μεταθέτει τις αποφάσεις για το χρέος και τη χρηματοδοτική συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το τέλος του προγράμματος το φθινόπωρο του 2018, η οποία και θα δυσκολέψει την ανάκτηση της επαφής της χώρας με τις αγορές. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίες 775,57 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,58%, σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.